χαίρετε. Ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ είναι οι κερδισμένοι των πρώτων αγώνων του πρώτου γύρου των κυπέλων Ευρώπης, μετά τα αποτελέσματα των οποίων βρίσκονται πολύ κοντά στην πρόκρισή τους στο δεύτερο γύρο. Ο Αθηναϊκός παραχώρησε ισοπαλία στην Manchester United και θα έχει δύσκολη αποστολή στη ρεβάνς του Old Trafford, ενώ το ίδιο θα συμβεί και με τον ΠΑΟΚ που δεν μπόρεσε να νικήσει στη Θεσσαλονίκη την Μαλίν. Να δούμε αναλυτικά τα αποτελέσματα των τεσσάρων ελληνικών ομάδων. Έχουμε λοιπόν για το κύπελο πρωταθλητριών Φραμ Παναθηναϊκός 2-2. Για το κύπελο κυπελούχων Αθηναϊκός Manchester United 0-0. Για το κύπελο UEFA Βλάσνια ΑΕΚ 0-1. Και ΠΑΟΚ Μαλίν 1-1. Δείτε τώρα την νικήτρια στήλη του έκτακτου δελτίου προπό με αγώνες των κυπέλων Ευρώπης. Την έχετε στο δέκτη σας. Μπεσίκτας Αϊτχόβεν 1-1. Σημειώσατε Χ. Σπάρτα Πράγας Rangers 1-0-1. Φραμ Παναθηναϊκός 2-2 Χ. Αθηναϊκός Manchester United 0-0 Χ. Ομόνια Μπριζ 0-2-2. Τσέσεκα Μόσχας Ρώμα 1-2-2. Βλάσνια ΑΕΚ 0-1-2. Κόρκ Μπάγκερν 1-1 Χ. Λιόν Εστέρ 1-0-1. Μποαβίστα Ίντερ. Το παιχνίδι αυτό γίνεται τώρα. Προηγείται η Μποαβίστα 1-0. ΠΑΟΚ Μαλίν 1-1 Χ. Σλόβαν Ρεάλ Μαδρίτης 1-2-2. Και τέλος Χάλε Τορπέντο 2-1. Σημειώσατε 1. Να πάμε στον Παναθηναϊκό για να πούμε ότι χάρη στα δύο γκολ που πέτυχε ο Λούις Χριστοδούλου, οι πρωταθλητές Ελλάδος δεν έφυγαν ηττημένοι από το Ρέικιαβικ αφού είχαμε το τελικό 2-2. Ο Χριστοδούλου πέτυχε το 0-1, το 1-0 για τον Παναθηναϊκό στο 36ο λεπτό με δυνατό αριστερό σουτ. Ισοφάρισε στο 56 για τη Φραμ ο Ράγνασον. Στο 61, 5 λεπτά αργότερα δηλαδή, ο Άρνορθον έκανε το 2-1 με πολύ δυνατό σουτ έξω από την περιοχή. Και ο Χριστοδούλου με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με δυνατό αριστερό σουτ έξω από την περιοχή, ισοφάρισε στο 71ο λεπτό. Και πάμε τώρα στον Αθηναϊκό. Στο γήπεδο Απόστολο Νικολαίδης, Αθηναϊκός και Manchester United έμειναν στο 0-0 μετά από ένα παιχνίδι αργό και στο μεγαλύτερο διάστημά του ανιαρό. Θυμηθείτε τώρα τις λίγες καλές φάσεις του αγώνα, όπως τις περιέγραψε το μεσημέρι στη ζωντανή μετάδοση του Αντένα ο Σταύρος Τσόχος, και παράλληλα δείτε το ρεπορτάζ που ετοίμασαν ο Δημήτρης Παπανικολάου και ο Σίμων Χωραφόπουλος. Κυρίες και κύριοι, σε λίγο κοντά σας θα είναι η Τζέλα Παυλάκου για το νυχτερινό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.